Αποτρεπτικές θα είναι από τούδο και στο εξής οι ποινές σε όσους εκπαιδευτικούς εμπλέκονται στην παραπαιδεία, δηλώνει ο Υπουργός Παιδείας. Σε διάσκεψη τύπου του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου με θέμα παράνομα φροντιστήρια, επιπτώσεις στην κοινωνία, τρόποι αντιμετώπισης και ρόλος της αστυνομίας, ο Κώστας Καδής εξέφρασε την αποφασιστικότητα του Υπουργείου του να κινηθεί στον εξορθολογισμό όλου του συστήματος. Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες, ενδείξεις ή αποδείξεις για παράνομη δραστηριότητα, είτε αυτή αφορά σε εκπαιδευτικών, είτε αυτή αφορά σε φροντιστήριων εγκεκριμένων ή μη, να δώσει τα στοιχεία είτε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, είτε στην αστυνομία κατευθείαν. Η αστυνομία τα τελευταία 3 χρόνια πραγματοποίησε 60 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 10 οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης. Το 2016 έγιναν, μετά από καταγγελίες του Υπουργείου Παιδείας και του Παγκύπριου Συνδέσμου, έγιναν 10 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 5 είχαν στεφτεί με επιτυχία και οι υποθέσεις έχουν τροχιοδρομηθεί για να οδηγηθούν ενώπιον του δικαστηρίου. Επισημαίνεται ότι τα εγκεκριμένα φροντιστήρια που λειτουργούν σήμερα είναι 511. 131 έχουν κλείσει και 251 βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης εάν έχουν κλείσει ή έχουν εκκρεμότητες. Άλλες 150 αιτήσεις φροντιστηρίων βρίσκονται στην διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας.